Καλώς ήρθατε στον κόσμο των σπορ, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Όλη η αθλητική επικαιρότητα εδώ μέσα στην επόμενη ώρα, κάνοντας την αρχή με ποδόσφαιρο μετά από μια πολύ σημαντική βραδιά για την Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να υπερασπιστεί νίκη με διαφορά ενός γκολ ενάντια στη Φενέρμπαχτσέ. Ο ΠΑΟΚ καλείται να ανατρέψει ήττα με διαφορά ενός γκολ ενάντια στην Μπρίζ, αλλά η προσπάθεια των ελληνικών ομάδων στους προημιτελικούς, υπενθυμίζω, του Conference League, σκιάστηκε από την απαράδεκτη στάση χθες των Βέλγων, συλλόγου και αρχών, σε βάρος του δικεφάλου και κυρίως των φίλων του. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αντέδρασε άμεσα, όπως ανακοίνωσε και επίσημα. Ας δούμε μαζί ένα σημαντικό απόσπασμα αυτής της επίσημης ανακοίνωσης από πλευράς της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, που αναφέρει: η ΠΑΕ προχωρά σε καταγγελίες στην UEFA καθώς και στην ελληνική πρεσβεία του Βελγίου για τα κρούσματα πρωτοφανούς μίσους των αρχών του Μπρίζ εναντίον των Ελλήνων αδιακρίτως. Παράλληλα, ενημερώνονται στοιχειοθετημένα και λεπτομερώς τα Υπουργεία Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Αθλητισμού, η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας και όλοι οι αρμόδιοι φορείς. Οι αρχές του Βελγίου τίναξαν στον αέρα κάθε έννοια φιλοξενίας και κανόνων ασφαλείας. Εν ώψη του επαναληπτικού, περιμένουμε την παραδειγματική τιμωρία όσων ευθύνονται για την ταλαιπωρία των φιλάθλων μας και την πλήρη αποκατάσταση και ηθική αποζημίωση όσων υπέστησαν ζημία άδικα. Αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια στους φιλάθλους μας για τη διατήρηση της ψυχραιμίας τους μετά τα όσα αντιμετώπισαν, αναφέρει η ανακοίνωση λίγο νωρίτερα από πλευράς της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Νίκο, ο ΠΑΟΚ αντέδρασε. Αντιδρά ήδη άμεσα, έντονα, με καταγγελία στην UEFA, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, και στην ελληνική κυβέρνηση. Πιάνουμε και από κάτι που είπε ο Κώστας τώρα. Είναι το θέμα αθλητικό, είναι το θέμα πολιτικό ή είναι και τα δύο, θεωρείς? Είναι και κοινωνικό. Δηλαδή, εκτός από αθλητικό, σωστό, πολιτικό, είναι και κοινωνικό. Γιατί άφησαν τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στο έλεος του Θεού. Όταν μετακινούνται 5.000 περίπου Έλληνες υπήκοοι στην περιοχή του Βελγίου και δεν ασχολείται κανένας από την κυβέρνηση ή από αυτούς που πρέπει να ασχοληθούν, από τις πρεσβείες ή οτιδήποτε άλλο, να σας πω κάτι χαρακτηριστικό, είναι υπάρχει μεγάλη ντροπή για την Ελλάδα. Υπάρχει ελληνικό προξενείο. Πού ήτανε? Ναι, πού ήταν το προξενείο? Ο πρόξενος πήγε για πίτσα, μάλλον με τη γυναίκα του, από ό,τι κατάλαβα. Η ουσία είναι μία και μοναδική. Τεθωρακισμένα οχήματα ρήψης νερού πέταξαν με κανόνια νερό στους οπαδούς του ΠΑΟΚ, σαν να τους έχουν τσουβάλια, σαν να ήταν τσουβάλια. Κάποιοι άνθρωποι χτυπήθηκαν στο πρόσωπο και στο σώμα, έφυγαν πίσω, χτύπησαν τα κεφάλια τους, χτύπησαν τις πλάτες τους, άλλος πήγε με κατάγματα στα πλευρά, πήγε στο νοσοκομείο. Αυτά δεν ασχολείται, με αυτά δεν ασχοληθεί κανείς. Κανείς δεν θα βγει να πει: ρε παιδιά, συγγνώμη για αυτό το οποίο έγινε, για την ταλαιπωρία την οποία υποστήκατε, συγγνώμη, δεν το πήραμε χαμπάρι το τι γίνεται. Πού είναι η ελληνική κυβέρνηση, πού είναι το ελληνικό προξενείο, πού είναι ο πρόξενος, όπως λέτε, ή η πρεσβεία ή οτιδήποτε άλλο είναι εκεί πέρα, για να συμπαρασταθούν? 5.000 κόσμος υπήρχε εκεί. 5.000 κόσμος. Και δεν ήταν κάτι το οποίο το ξέραμε εδώ και 15 μέρες ότι θα γινότανε. Είχαν 1.500 εισιτήρια, πήραν άλλα 1.000 εισιτήρια και μάλιστα αγοράσαν τα εισιτήρια κανονικά, μπήκαν στο γήπεδο και οι Βέλγοι φίλαθλοι της Μπρίζ τους κατήγγυλαν ότι να, εδώ αυτός είναι Έλληνας, και έρχονται οι αστυνομικοί, ενώ αγόρασε εισιτήρια ο Έλληνας, και τους βγάζαν έξω. Γιατί δεν επιτρέπεται να είστε εδώ? Γιατί δεν επιτρέπεται, αφού αγοράσαμε εισιτήρια? Είμαστε κάτοικοι της Ευρώπης. Γιατί δεν μας επιτρέπεται να είμαστε εδώ? Όχι, έξω, γιατί είστε Έλληνες. Δηλαδή, αυτά είναι προσβλητικά για τον Έλληνα και προσβλητικά για τον οπαδό του ΠΑΟΚ. Πολύ καλά κάνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και καταγγέλει τους πάντες και τα πάντα. Έπρεπε να είναι και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρούσα σε όλη αυτή τη διαδικασία και να προστατεύσει τον κόσμο, να το πούμε και αυτό. Γιατί πιστεύω προσωπικά, μπορεί να κάνω λάθος, αν ζούσε ο Ποικιλίδης δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα. Δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ δεν ζει ο Ποικιλίδης. Κώστα, και από την άλλη πλευρά θα πρέπει υπάρχουν να πω ότι και αυτοί που είναι. Υπάρχουν κάποιες αδυναμίες. Αν θεωρείς, Νίκο, ότι υπάρχει. Υπάρχουν λόγοι για ανησυχία εν ώψη του δεύτερου αγώνα? Υπενθυμίζω ότι είναι πολύ κοντά, είναι σε 6 μέρες από σήμερα. Όχι, δεν υπάρχει καμία ανησυχία, δεν θα έρθουν Βέλγοι φιλάθλοι εδώ. Στο δεύτερο αγώνα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Είναι μόνο παδί του ΠΑΟΚ. Εδώ θα μπει η Μπρίζ μέσα, θα χάσει και θα αποκλειστεί και θα περάσει ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν θα έχει επεισόδια, θα έχει τίποτα απολύτως. Όλα θα κυλήσουν ομαλά. Η ουσία είναι άλλη. Ότι ταλαιπωρήθηκαν οι Έλληνες φιλάθλοι που πήγαν εκεί και κανένας δεν βγήκε να τους πει συγγνώμη, κανένας βγήκε να τους προστατεύσει, κανένας απολύτως. Και έπρεπε για μένα να τους προστατεύσει και η ελληνική κυβέρνηση, το Υπουργείο Εξωτερικών, το προξενείο, έπρεπε να είχαν. Να ήταν εκεί, ο πρόξενος εκεί, με δικηγόρους κλπ. Είδατε τα βίντεο, τα δείξατε τα βίντεο. Ο Γιώργος Ομίνος που είναι εκεί, που είναι απεσταλμένος στη ΣΕΡΤ, τα μετέφερε προηγουμένως χαρακτηριστικά όλα. Τους πήγανε σε κάτι στενά. Στα στενά δεν μπορούσαν να φύγουν. Τους πετάξαν νερό. Τους συμπεριφέρθηκαν στα τσουβάλια. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν πρέπει να τα πούμε αυτά? Δεν πρέπει να καταγγελθούν αυτά?
Στην ΟΕΦΑ θέλετε, στην κυβέρνηση δικιά μας θέλετε, στην κυβέρνηση του Βελγίου θέλετε. Παντού πρέπει να καταγγελθούν. Και πρέπει η ΠΑΟΚ να βάλει και δικηγόρους για μηνύσεις και αγωγές. Θα δραστηριοποιηθεί άμεσα σχετικά. Εμείς αρχίζουμε την εκπομπή με αυτό ακριβώς το θέμα μου.